Αυλαία της 7ης αγωνιστικής Άρη άνοιξε με χορταστικό τρόπο. Mm-hmm. Θέλτα Ζιρόνα 3-3 σε ένα πολύ γεμάτο μάτς. Ένα σούπερ παιχνίδι χθες το Μπαλαΐδος. Δεν είχε νικητή, ωστόσο σίγουρα όσοι το παρακολούθησαν ανταμείφθηκαν από τα 6 γκολ και τη διακύμανση του σκορ. Με την Θέλτα να ξεκινάει νωρίς τον χώρο τον γκολ. Στο 8ο λεπτό η σέντρα από τον Βάς βρίσκει τον Πιονεσίστο, ο οποίος με κεφαλιά πετυχαίνει το 1-0. Στο οποίο γενικότερα έχει χαρίσει πολύ όμορφες στιγμές. Ναι, και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλός. Άμεση απάντηση για την Ζιρόνα με τον Πορτού στο 10ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα να απαντά, να ισοφαρίζει σε 1-1 ύστερα από την σέντρα του Ιωάν Μοχίκα. Και λίγο αργότερα ακόμα μια κεφαλιά από τον Κριστιαν Στουάνη στο 14. Στο 4ο είχαμε 3 γκολ για τις δύο ομάδες. Και το 4ο ήταν στο 16ο λεπτό από τον Μάξι Γκόμες. Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση, όπως αποδεικνύεται, για την ομάδα του Βίγκο. Και παρά τον νεαρό της ηλικίας του, άμεση προσαρμογή. Mm-hmm, βεβαίως. Ο Ντάνιελ Βάς στο 76 κάνει το 3-2 για την Θέλτα, με τον Χουάμπε στο 86ο λεπτό να διαμορφώνει το τελικό και χορταστικό 3-3 ανάμεσα στην Θέλτα και την Ζιρόνα. Και από ό,τι είδα, υπήρχαν πάλι άδεια καθίσματα στις κεντρικές mm-hmm. κερκίδες, για τον λόγο για τον οποίο έχει τιμωρηθεί η Θέλτα από την Ισπανική Λίγκα τις προηγούμενες εβδομάδες.